Σας ευχαριστώ κύριε Τούμα, Τάνοκ. Το λόγο τώρα έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Χατζηγεωργίου. Ο κύριος Χατζηγεωργίου, συγγνώμη. Ότι είμαστε υπέρ της ένταξης της Τουρκίας. Αυτό είναι κάτι που το εννοούμε και το πιστεύουμε. Είναι αναγκαίο αυτό πρωτίστως για τον ίδιο το λαό της Τουρκίας. Την διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των μειονοτήτων, τη μείωση του εκλογικού ορίου για ένταξη στη Βουλή, τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων όπως αυτό της απεργίας και των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Η εξέβρεση πραγματικής πολιτικής λύσης στο Κουρδικό, η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, η ομαλοποίηση των σχέσεών της με γειτονικές χώρες και η άρση της κατοχής της Κύπρου αποτελούν μερικά από τα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Τουρκία. Είναι επιτακτική ανάγκη χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, όπως τονίζει και το Συμβούλιο, να συμμορφωθεί πλήρως και χωρίς διακρίσεις με το συμπληρωματικό πρωτόκολλο της Συμφωνίας της Άγκυρας. Η Τουρκία, αγαπητοί συνάδελφοι, παραγνωρίζοντας το διεθνές δίκαιο, παρεμποδίζει την κυπριακή δημοκρατία από την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Ως εκ τούτου δηλώνουμε τη διαφωνία μας με τη θέση για άνοιγμα του σχετικού κεφαλαίου της ενέργειας. Κλείνω με μια αναφορά στην πρόθεση κάποιων να ψηφίσουν τροποποίηση που να καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβάλλουν στη λύση του Κυπριακού. Όλοι ασφαλώς να συμβάλλουμε. Όμως αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι απαράδεκτη ισοπαίδωση ευθυνών, ισοπαίδωση ευθυνών του κατακτητή με το θύμα. Αν θέλουμε λύσεις στο Κυπριακό, πρέπει να υπογραμμίσουμε τις ευθύνες της Τουρκίας. Πρέπει να μιλάμε καθαρά στην Τουρκία, την ένταξη της οποίας, επαναλαμβάνω και κλείνω, υποστηρίζομαι. Την ένταξη όμως της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τουρκία. Ευχαριστώ. Grazie, collega. La parola per due minuti. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Το λόγο έχει τώρα για 2 λεπτά ο κύριος Μπέλντερ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Υπάρχει βέβαια κίνδυνος η τουρκική διπλωματία να δυσαρεστηθεί και σε σχέση και με την αντίδραση όσον αφορά αρκετές τροπολογίες του ΕΛΚΙ. Γι' αυτό ζητούμε από το Συμβούλιο.